ιδρυτής του Πολιτεία Tennis Club, κ. Κώστας Δροσόπουλος, δημιούργησε έναν επιβλητικό χώρο και μια ξεχωριστή επαγγελματική φιλοσοφία, προσφέροντας τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια υπηρεσίες διακεκριμένων προδιαγραφών στα ξεχωριστά μέλη του club και στους εκλεκτούς καλεσμένους τους. Αγαπημένο και ξεχωριστό μέρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, το Πολιτεία Tennis Club αποτελεί μια εντυπωσιακή διεύθυνση στη γαμήλια πρόσκλησή σας και ένα private club εγγύηση για την άριστη κάλυψη και των πιο υψηλών απαιτήσεων που την ημέρα του γάμου σας φιλοξενεί αποκλειστικά εσάς και τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Εσείς, όταν ονειρεύεστε το γάμο σας, τι βλέπετε? Πολιτεία Tennis Club. Μέσα σε μια έκταση 18 στρεμμάτων, σε ένα περιβάλλον μοναδικής πολυτέλειας και αισθητικής και σε απόλυτη αρμονία με τη φύση, δεσπόζει το ομορφότερο κόσμο των Βορείων Προαστίων, το Πολιτεία Tennis Club. Η πανοραμική θέα της Αθήνας και η φωτισμένη πισίνα, σε συνδυασμό με τον επιβλητικό φυσικό καταράκτη, τις μοναδικές εγκαταστάσεις του Πολιτεία Tennis Club και τους ξεχωριστούς στολισμούς του Wedding Market, θα συνθέσουν το ιδανικό σκηνικό για την πολυτέλεια που αξίζει στην ημέρα του γάμου σας. Το Πολιτεία Tennis Club δημιούργησε για εσάς το Wedding Market, ένα νέο παραμυθένιο χώρο στον οποίο μπορείτε να βρείτε όλα τα είδη του γάμου και βάφτισης, καθώς και μοναδικές ιδέες που αφορούν στο συνολικό σχεδιασμό της εκδήλωσής σας. Στόχος του είναι να εξοικονομήσετε χρόνο και με τις σωστές συμβολές να αποφύγετε περιττά έξοδα και κόπο. Χαλαρώστε και εμπιστευτείτε στο Πολιτεία Tennis Club να αναλάβει τα πάντα για εσάς. Αποφεύγοντας τις υπερβολές και δίνοντας έμφαση στις καλές επιλεγμένες λεπτομέρειες, η έμπειρη ομάδα του Πολιτεία Tennis Club θα σας κάνει προτάσεις που στοχεύουν σε ποιοτικές επιλογές και θα σας ενθαρρύνει να είστε διαφορετικοί. Ρομαντικές πινελιές, φωτισμός, ατμόσφαιρα, μενού, χρώματα, λουλούδια, φυσικά υλικά. Αφήστε τη φαντασία σας απλά να σας οδηγήσει. Η μαγεία ξεκινά, οι δυνατότητες είναι ατελείωτες και οι επιλογές αμέτρητες. Σκοπός της ομάδας του Κωνσταντίνου Τζουμάκη από το Κάτι Μαχαίρι στο Χαλάνδρι είναι να δημιουργεί προσωποποιημένα μοναδικά στυλ χωρίς να παράγει μαζικά αποτελέσματα. Εδώ, κάθε look από κλασικό και chic μέχρι μοδάτο και πολύ εξεζητημένο βρίσκει τον κατάλληλο εμπνευστή. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε τη μοναδική εμπειρία. Κάτι Μαχαίρι. Λένε πως όταν ανακαλύψεις τι θα γίνεις, το μόνο που μένει είναι να το κατακτήσεις. Το ταξίδι του Κωνσταντίνου Τσουμάκη, art director και manager του Κάτι Μαχαίρι στο Χαλάνδρι, άρχισε στα 15 του χρόνια, όπου και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την κομμωτική τέχνη. Εκπαιδεύτηκε από τους καλύτερους hair stylist και όπως ο ίδιος τονίζει, το πάθος και η αγάπη του για την ομορφιά των μαλλιών δεν σταματάει ποτέ. Παρακολουθώντας συνεργά και συστηματικά τις εξελίξεις ομορφιάς ανά τον κόσμο και μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση έχει πετύχει να καταρτήσει μία από τις καλύτερες καλλιτεχνικές ομάδες στην Αθήνα. Τα ταξίδια στο εξωτερικό και οι άπειρες ώρες καθημερινής δημιουργίας είναι ο συνδυασμός που διατηρεί όλη την ομάδα του Κάτι Μαχαίρι σταθερά στην πρώτη γραμμή. Κάτι Μαχαίρι σας προσκαλεί να το ανακαλύψετε. Επισκεφτείτε το σύγχρονο χώρο του και απλά αφαιθείτε.
Το ξενοδοχείο Royal στο Σκαραμαγκά είναι το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και ηρεμία μακριά από το άγχος και τη ρουτίνα της καθημερινής ζωής. Ειδικά σχεδιασμένο με προσοχή στη λεπτομέρεια και τις προσωπικές στιγμές του κάθε φιλοξενούμενου, θα σας αφήσει τις καλύτερες αναμνήσεις. Ξενοδοχείο Royal. Αν απαιτείται άριστη διαμονή, υψηλά πρότυπα ποιότητα στην εξυπηρέτηση, ένα φιλόξενο περιβάλλον με ιδιαίτερο χαρακτήρα και μοναδική αισθητική, το ξενοδοχείο Royal στο Σκαραμαγκά δημιουργήθηκε για να αποτελέσει τον ιδανικό χώρο φιλοξενίας των πιο προσωπικών σας στιγμών, αλλά και μια τοποθεσία που μόνο ιδανική μπορεί να χαρακτηριστεί. Τα 60 δωμάτια του ξενοδοχείου με την ξεχωριστή αισθητική και τον εντυπωσιακό σύγχρονο εξοπλισμό τους καλύπτουν απόλυτα όλες τις ανάγκες των πελατών του. Αποτελούν μια ευχάριστη έκπληξη ακόμα και στον πλέον απαιτητικό επισκέπτη με τον απαράμιλο συνδυασμό των παροχών και της φιλικής ατμόσφαιρας. Διαθέτουν TV, TFT, 20 ιντσών, 3 DVD, MP3, στρώματα νερού, σουίτες με τζακούζι, δορυφορική, κλιματισμό με αυτόνομη ρύθμιση. Οι πελάτες του απολαμβάνουν ένα πλήρως 24-ωρο room service, ώστε η κάθε στιγμή να είναι απολαυστική και ξέγνιαστη. Στη ρεσεψιόν το προσωπικό του ξενοδοχείου θα σας καλωσορίσει με ευγένεια, διακριτικότητα, φιλική διάθεση και χεμήθεια, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να επιλέξετε το δωμάτιο της αρεσκίας σας. Μπορείτε να απολαύσετε το ποτό σας στο δωμάτιό σας ή σε ένα από τα 4 διαφορετικά ατμοσφαιρικά σαλόνια μας, το πανέμορφο υψηλής αισθητικής μπαρ ή ακόμα το γεύμα σας στην άνετη, κομψή τραπεζαρία. Το ιδανικό αυτό καταφύγιο για προσωπικές στιγμές βρίσκεται σε εξαιρετική μικρή απόσταση από τον Πειραιά, το κέντρο της Αθήνας, εκτός δαχτυλίου και ακόμα πιο εύκολη πρόσβαση στην Αττική Οδό. Διαθέτει επίσης δωρεάν εύκολο και άνετο πάρκινγκ 60 αυτοκινήτων στον ιδιωτικό του χώρο. Μέσα στο υπερπολυτελές, γαλήνιο και μαγευτικό αυτό περιβάλλον, οι πλέον προσιτές τιμές καθιστούν το ξενοδοχείο Royal την αδιαφυσβήτητη επιλογή σας. Κομμωτήριο 5 Avenue. Ο Σταμάτης Κανελόπουλος, ως έμπειρος κομμωτής αλλά και επιχειρηματίας, δημιούργησε μια αξιόλογη ομάδα επαγγελματιών στην περιοχή του Ζωγράφου. Στο κομμωτήριο 5 Avenue, η ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων που προσφέρονται είναι προτεραιότητα. Ο ίδιος αντιμετωπίζει την κομμωτική ως τέχνη και όπως χαρακτηριστικά τονίζει, η προσωπικότητα του καθενός είναι αυτό που τον εμπνέει.
Τι θα λέγατε αν μπορούσατε να μάθετε να μιλάτε γαλλικά μόνοι σας μέσα σε μόλις 3 μήνες? Η 35ετή εμπειρία της καθηγήτριας κυρίας Κέτης Κακαλέτρη και η επαναστατική μέθοδος εκμάθησης του γαλλικά.gr είναι εδώ για να σας βοηθήσουν. Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα γραμμένο με αγάπη, με ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά βίντεο για να μάθετε γρήγορα και εύκολα μόνοι σας στον υπολογιστή, στο τάμπλετ ή στο κινητό σας τα αγαπημένα σας γαλλικά. Μήπως είναι καιρός να προγραμματίσετε εκείνο το ταξίδι στο Παρίσι? Το γαλλικά.gr θα είναι ο καλύτερος ταξιδιώτης σας. Σήμερα στο Find For Me φιλοξενούμε την κυρία Κέτη Κακαλέτρη, η οποία είναι υπεύθυνη του site γαλλικά.gr. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Δημητρία. Θέλω να μου πείτε δύο πράγματα για αυτό το πολύ ωραίο site που έχετε δημιουργήσει. Ευχαρίστω. Τι ακριβώς είναι και τι μπορεί να προσφέρει σε όλους εμάς? Είναι μια ιστοσελίδα που έχει γραφτεί με πολύ αγάπη για τη γαλλική γλώσσα. Πόσο εύκολο είναι κάποιος να μάθει γαλλικά? Εγώ πιστεύω πως είναι πολύ εύκολο να μάθει κάποιος γαλλικά, γιατί είναι μια γλώσσα που έχει συγκεκριμένη προφορά και με τους 15 κανόνες προφοράς που περιέχει και η ιστοσελίδα, μπορείς να μάθεις να διαβάζεις σε 3 ώρες και να μιλάς, αν διαβάσεις συστηματικά, σε 3 μήνες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Θέλω να μου πείτε λίγο δύο λόγια για αυτή τη μέθοδο. Καταρχήν, πώς προέκυψε, πόσα χρόνια ασχολείστε με τα γαλλικά και η ίδια, από ό,τι ξέρω είστε καθηγήτρια γαλλικών, και πόσο έτσι εύκολο είναι και έναν χρήστη μέσω του ίντερνετ να μάθει καλά γαλλικά? Διδάσκω γαλλικά 35 χρόνια και τα διδάσκω με πολύ πάθος γιατί τα αγαπώ. Πιστεύω λοιπόν ότι ο τρόπος που τα διδάσκεις είναι αυτός που κάνει κάποιον να θέλει να τα μάθει ή όχι. Γι' αυτό λοιπόν στο site έχω βάλει γαλλικά τραγούδια και παλιά αλλά και σύγχρονα, όπως είναι το Dernier Danse που είναι πάρα πολύ γνωστό τώρα, ή το Pis que tu pars, που αυτά έχουν κάθε μέρα επισκεψιμότητα γιατί οι νέοι μπαίνουν και τα ακούνε. Θέλω λοιπόν να μπορεί να κάνεις διαλύματα από το διάβασμα, να ακούσει ένα τραγούδι, να πηγαίνεις στις πληροφορίες που έχω για το Παρίσι και για την υπόλοιπη χώρα. Έχω πάρα πολλά πράγματα για να κάνει κάποιον να τα αγαπήσει τα γαλλικά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι το βασικό είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Φαίνεται νομίζω πάρα πολύ ότι αγαπάτε πολύ αυτή τη γλώσσα και σίγουρα και το site, επειδή το έχω δει ήδη, στοχεύει στο κάποιος να μάθει καλά γαλλικά και να αγαπήσει και τη χώρα ουσιαστικά. Θέλω να μου πείτε πώς προέκυψε η ιδέα για το συγκεκριμένο site, που ουσιαστικά προτείνει σε κάποιον να μάθει γαλλικά μέσω του ίντερνετ και να έχει και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Πιστεύω ότι σήμερα δεν υπάρχει πάρα πολύς χρόνος και ότι είναι πολύ πιο πρακτικό να μπορείς μέσα από τον υπολογιστή σου ή το τάμπλετ σου ή και το κινητό σου να ακούς ένα διάλογο στα γαλλικά, να έχεις μια ευκολότερη πρόσβαση από αυτή που υπήρχε μέχρι τώρα. Είναι ένας σύγχρονος τρόπος το ίντερνετ για να μαθαίνεις πράγματα. Και να πούμε τις περισσότερες λεπτομέρειες, ουσιαστικά κάποιος μπαίνει στο site και παρακολουθεί μαθήματα μέσω ίντερνετ, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Πείτε μας λίγο δύο λόγια για τα βίντεο τα οποία μπορεί να δει κάποιος. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς το site έχει ελεύθερες σελίδες, όπως είναι τα τραγούδια, οι πληροφορίες για τη Γαλλία, πληροφορίες για τις γαλλόφωνες χώρες, γιατί είναι πολύ γοητευτικό για έναν Έλληνα να μπορεί να διαβάσει και να ακούσει και ένα τραγούδι από την Ταϊτή, παραδείγματος χάρη. Γιατί είναι μακρινές χώρες και εξωτικές, αλλά μιλάνε γαλλικά εκεί. Επίσης, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Γαλλοφωνίας επέλεξε το γαλλικά.gr για την Παγκόσμια ημέρα στην επίσημη ιστοσελίδα της και αυτό είναι πολύ τιμητικό για το site και για μένα που το έγραψα. Βέβαια, και μάλιστα να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το site υπάρχει μόλις 3 μήνες στον αέρα, ότι ήδη έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα καθημερινά και ότι είναι και πάρα πολύ οικονομικό. Αλήθεια είναι αυτό, και λόγω της εποχής που ζούμε, αλλά και λόγω του ότι εγώ δεν είμαι εκεί. Ο καθένας πρέπει να προσπαθήσει και μόνος του για να μάθει. Γι' αυτό το site κοστίζει 2,5 ευρώ το μήνα κατά μέσον όρο. Είναι πάρα πολύ προσιτό για τον καθένα. Από ό,τι είδα και στο site, είναι πάρα πολύ εύκολη η εφαρμογή συγκεκριμένη. Μπορείς οπουδήποτε κι αν είσαι, στο σπίτι, στο κινητό, στο γραφείο, να αφιερώσεις πολύ λίγο χρόνο και να μάθεις πάρα πολύ εύκολα γαλλικά. Και ουσιαστικά να διαβάζεις μέσα σε 3 ώρες, όπως είπατε, και να μιλάς πάρα πολύ καλά μέσα σε 3 μήνες. Ναι. Το επίπεδο στο οποίο φτάνει αυτό το πρόγραμμα είναι μέχρι το δίπλωμα Α1-Α2, στο οποίο μπορεί κανείς, όταν θα μάθει όλη την ύλη, να δώσει εξετάσεις που δίνονται κάθε Μάιο και Δεκέμβριο
για αυτά τα διπλώματα και μετά να συνεχίσει να πάρει μεγαλύτερα διπλώματα. Θέλω να μου πείτε, αν στην Ελλάδα ενδιαφέρεται πολλοί κόσμος έτσι να μάθει γαλλικά και το τι επικρατεί στα υπόλοιπα κράτη, υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον? Στην Ελλάδα, το ποιες ξένες γλώσσες θα μάθουν τα παιδιά καθορίζεται από το ελληνικό σχολείο. Είναι γλώσσα επιλογής στα γαλλικά και την επιλέγει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό μαθητών. Όμως, στην Ευρώπη είναι μια γλώσσα η οποία τραβάει πολύ η εκμάθησή της για τον πολιτισμό της Γαλλίας και για την κουλτούρα που παίρνει ένας άνθρωπος που ξέρει γαλλικά. Ειδικά στο Λονδίνο που ασχολήθηκα τώρα τελευταία λόγω της ιστοσελίδας τι υπάρχει στην Αγγλία από εκμάθηση γαλλικών, πληροφορήθηκα από τον Διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου ότι το Λονδίνο είναι η πιο γαλλόφωνη πρωτεύουσα του κόσμου και ζητάνε πάρα πολύ τα γαλλικά σε μια χώρα που έχει σαν μητρική γλώσσα τη διεθνή γλώσσα που είναι τα αγγλικά. Πόσο εύκολο όμως είναι κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας σε περίπτωση που έχει κάποιες περισσότερες απορίες? Ναι, ήδη επικοινωνούν μαζί μου με Skype και email αυτοί που θέλουν να το αγοράσουν ή το έχουν ήδη αγοράσει και θέλουν να τους δώσω κάποιες διευκρινήσεις. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη είναι να αποχαιρετήσετε εσείς τους διαθεατές μας, αλλά γαλλικά. Alors, merci de votre attention. Visitez le site gallica.gr. À tout à l'heure. Merci, Katie. À tout à l'heure.